Η άσκηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα υπολογιστεί η βέλτιστη ταχύτητα ροής της κινητής φάσης μέσω της εξίσωσης Van de Bell. Και στο δεύτερο μέρος θα γίνει ένας ποιοτικός προσδιορισμός ενός αγνώστου μήνυματος αλκοολών με τη χρήση προτύπων διαλυμάτων αλκοολών. Τα μέρη μιας αέριας χρωματογραφίας είναι η κινητή φάση, το σύστημα εισαγωγής του δείγματος, η αναλυτική στήλη, ο ανιχνευτής και το καταγραφικό. Σκοπός είναι, μεταβάλλοντας τη ταχύτητα ροής της κινητής φάσης, να βρεθεί η βέλτιστη ροή μέσω της εξίσωσης Van de Bell. Στη ροή αυτή υπάρχει η μέγιστη απόδοση της στήλης, δηλαδή έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό θεωρητικών πλακών και έτσι το μικρότερο ύψος ισοδύναμης θεωρητικής πλάκας. Το ύψος ισοδύναμο θεωρητικής πλάκας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το ελάχιστο μέρος της κολόνας που μπορεί να γίνει διαχωρισμός. Δίνεται από τον τύπο, όπου L είναι το μήκος της στήλης και Ν ο αριθμός των θεωρητικών πλακών. Ο αριθμός των θεωρητικών πλακών δίνεται από τον τύπο, όπου ΤΑΦΑΡ ο χρόνος έκρουσης, της κορφής, και ΤΑΦΤΑΒ το κράτος της. Η εξίσωση Van Diemter δίνεται από τον τύπο, όπου U είναι η ταχύτητα ροής, Α ο συλλεστής τροφιλόδους διάχυσης, Β ο συλλεστής επιμήκης διάχυσης και Σ ο συλλεστής αντίστασης στην μεταφορά μάζας. Ο συλλεστής στροβολεόδους διάχυσης εξαρτάται από τις πολλαπλές διαδρομές λόγω της ανεμορφίας μεγέθους και σχήματος των σωματιδίων του πυρωτικού υλικού. Διαφορετικές διαδρομές έχουν διαφορετικές αποστάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται διεύρυνση των κορφών, επηρεάζοντας το ίδιο όλες τις ενώσεις. Ο συλλεστής δεν επηρεάζεται από την ταχύτητα της κινητής φάσης. Ο συλλεστής Β εξαρτάται από την επιμήκη διάχυση της ουσίας στην κινητή φάση. Η διάχυση απαιτεί χρόνο. Έτσι, όσο πιο γρήγορα γίνει η ανάλυση, τόσο λιγότερη θα είναι η διεύρυνση της κορφής λόγω διάχυσης. Ο μηχανισμός της διάχυσης είναι αντιστρόφως ανάλογος με την ταχύτητα της κινητής φάσης. Ο συλλεστής Σ σχετίζεται με την αντίσταση μεταφοράς μάζας στη στήλη. Η αύξηση της ταχύτητας της κινητής φάσης αυξάνει την αντίσταση της μεταφοράς μάζας. Μόλις τα μόρια έχουν εισέλθει σε μια από τις φάσεις, είναι δύσκολο να βγουν ξανά. Ο μηχανισμός της μεταφοράς μάζας είναι ανάλογος της ταχύτητας ροής. Σε στήλες πληρώσεως και οι τρεις όροι συνεισφέρουν στη διεύρυνση των κορφών. Η βέλτιστη ταχύτητα είναι το ελάχιστο της καμπύλης της εξίσωσης Van Diemter. Δίνει το μικρότερο ύψος ισοδύναμης θεωρητικής πλάκας, οπότε το μεγαλύτερο αριθμό θεωρητικών πλακών. Η κινητή φάση είναι ένα αδρανές αέριο, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αργό. Η επιλογή του αργού οφείλεται στο είδος του αρνητή που χρησιμοποιείται, που είναι θερμικές αγωγιμότητες. Το σύστημα εισαγωγής του δείγματος είναι on-column. Το υγρό μείγμα εισάγεται κατευθείαν μέσα στη στήλη. Αυτό προϋποθέτει ότι η στήλη έχει σχετικά μεγάλη διάμετρο, ώστε να μπορέσει η βελόνα της σύρικας να εισέλθει μέσα σε αυτήν. Η αρχή της στήλης βρίσκεται μέσα στην εισαγωγεία για να μπορέσει να φτάσει η άκρη της βελόνας. Μέσα στην είσοδο του εισαγωγέα υπάρχει το septum, το οποίο η βελόνα της σύρικας θα πρέπει να τρυπήσει. Βάζουμε τη σύρικα σε οριζόντια θέση. Ασκούμε κάποια πίεση για να τρυπήσουμε το septum. Τερματίζουμε τη σύρικα ώστε η βελόνα της να φτάσει στη σωστή θέση μέσα στο εισαγωγέα. Αδειάζουμε απότομα και βγάζουμε γρήγορα τη σύρικα. Το δείγμα θα περάσει μέσα στην κολόνα και συνέχεια στον ανιχνευτή. Η αναλυτική στήλη που χρησιμοποιείται είναι πληρώσεως. Σε αντίθεση με τις τριγωνικές στήλες που έχουν κενώσει στο εσωτερικό τους, οι πληρώσεως είναι γεμάτες με πληρωτικό υλικό. Στις στήλες πληρώσεως και οι τρεις όροι της εξίσωσης Van Diemter συνεισφέρουν στην διεύρυνση των κορφών. Τα μικρότερα σωματίδια θα δώσουν πιο παρόμοιες διαδρομές, περιορίζοντας τη διεύρυνση από το φαινόμενο πολλαπλής διαδρομής, όπως επίσης ανέχουν ομοιόμορφο μέγεθος και σχήμα. Τα μικρότερα σωματίδια οδηγούν σε μεγαλύτερη ανταλλαγή μεταξύ των φάσεων και συνεπώς μειώνουν την αντίσταση μεταφοράς μάζας. Ο χρονογράφος έχει δύο στήλες, μία στην οποία γίνεται το δείγμα και ο διαχωρισμός και μία που χρησιμοποιείται ως στήλη αναφοράς. Θα χρησιμοποιηθεί πολική στήλη καθώς αναλυθούν πολλικές ενώσεις. Ο ανιχνευτής είναι θερμικής αγωγιμότητας. Έχει δύο διαδρομές με αντιστάσεις μέσα από τις οποίες περνάει αέριο, που είναι η κινητή φάση η οποία εξέρχεται από τις στήλες του χρωματογράφου. Η κινητή φάση που εξέρχεται από τη στήλη του δείγματος πηγαίνει στη μια διαδρομή
και η κινητή φάση που εξέρχεται από τη στήλη αναφοράς στην άλλη. Η ηλεκτρική αντίσταση του στοιχείου εξαρτάται από τη θερμοκρασία του, η οποία επηρεάζεται από τη θερμική εγωγημότητα του αερίου. Ως κινητή φάση έχει επιλεγεί ένα αδρανές αέριο που έχει θερμική εγωγημότητα 6 με 10 φορές μεγαλύτερη από τις ενώσεις που ανοιγνεύονται. Αρχικά και στις δύο διαδρομές περνάει μόνο η κινητή φάση και έτσι το σύστημα βρίσκεται σε μια θερμική ισορροπία. Στη συνέχεια, καθώς από τη στήλη του δείγματος εξέρχονται οι διχρωσμένες ενώσεις μαζί με αέριο αργό, η θερμική εγωγημότητα του μείγματος θα είναι μικρότερη από το καθαρό αργό, με αποτέλεσμα να έχει την ικανότητα να κρυώνει λιγότερο την αντίσταση στην διαδρομή του δείγματος. Έτσι, η θερμοκρασία της αντίστασης αλλάζει, με αποτέλεσμα η τιμή της να μεταβάλλεται. Όμως, καθώς η ένταση του ρεύματος παραμένει σταθερή, θα μεταβάλλεται το δυναμικό. Αυτή η μεταβολή της διαφορά του δυναμικού μεταξύ των διστάσεων των δύο διαδρομών δίνει το σήμα που καταγράφεται. Ο ανιχνευτής είναι θερμαινόμενος, ώστε να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία του. Ο χρονογράφος αποτελείται από δύο στήλες πληρώσεως, την Α και τη Β. Η στήλη Α είναι αυτή που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των ουσιών και η στήλη Β χρησιμοποιείται ως στήλη αναφοράς. Και οι δύο βρίσκονται στον ίδιο φούρνο, ώστε να θερμαίνονται με τον ίδιο τρόπο. Αποτελείται από το κεντρικό διακόπτη, το σύστημα εισαγωγής για τη στήλη Α και για τη στήλη Β, τη βαλβίδα που ρυθμίζει τη ταχύτητα ροής της κινητής φάσης για τη στήλη Α και για τη στήλη Β, το διακόπτη που ρυθμίζει την θερμοκρασία του συστήματος εισαγωγής. Οι τιμές είναι επί της 100, δηλαδή η τιμή 80 είναι το 80% της έντασης της αντίστασης. Αρχικά βάζουμε μια σχετικά υψηλή ένταση, 60-70%, ώστε να πετύχουμε την επιθυμητή θερμοκρασία και συνέχεια μειώνουμε την τιμή της έντασης στο 20% ώστε να τη διατηρήσουμε. Ο διακόπτης που ρυθμίζει την θερμοκρασία του ανιχνευτή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και ο διακόπτης που ρυθμίζει την θερμοκρασία του φούρνου που βρίσκονται οι στήλες. Ο διακόπτης on-off του ανιχνευτή. Ο διακόπτης που ρυθμίζει το ρεύμα γέφυρας, που είναι το ρεύμα που διέρχεται από τις αντιστάσεις του ανιχνευτή, στην συγκεκριμένη άσκηση ρυθμίζεται στα 120 mA. Η οθόνη που δίνει τη τιμή των θερμοκρασιών στην κάτω κλίμακα και την ένταση του ρεύματος του ανιχνευτή στην πάνω κλίμακα. Ο διακόπτης για την επιλογή της κάθε παραμέτρου. Για το ρεύμα γέφυρας, για τη θερμοκρασία του συστήματος αγωγής, τη θερμοκρασία του ανιχνευτή, τη θερμοκρασία της στήλης και τη θερμοκρασία στην έξοδο του χρωματογράφου. Ο διακόπτης που ρυθμίζει την ευαισθησία του οργάνου. Η ευαισθησία που επιλέγεται για τη συγκεκριμένη άσκηση έχει τιμή 8. Ο διακόπτης 0. Αυτός μεταβάλλει το σήμα υποβάθρου. Και τέλος, ο διακόπτης πολικότητας του σήματος. Αλλάζει την πολικότητα στο αναλογικό σήμα εξόδου του χρωματογράφου. Αρχικά ανοίγεται την παροχή του φέροντος αερίου. Στη συνέχεια ρυθμίζονται οι παραμέτρη χειρισμού του χρωματογράφου. Η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης, οι θερμοκρασίες του συστήματος αγωγής, της στήλης και του ανιχνευτή. Η ένταση ρεύματος στον ανιχνευτή, καθώς και η ευαισθησία του. Στη συνέχεια, ρυθμίζεται η ροή της κινητής φάσης στα 30 μέτρα το λεπτό. Η ταχύτητά της μετράται ως εξής. Στην έξοδο από τη διαδρομή Α του χρωματογράφου, που είναι η διαδρομή που γίνεται το δείγμα, τοποθετείται σωλήνας που συνδέεται με ρόμο του προχοίδας. Με το που R, στο κάτω μέρος του προχοίδας, δημιουργείται μια φυσελίδα, η οποία μετακινείται με τη ταχύτητα ροής της κινητής φάσης. Με ένα χρονόμετρο, μετράται το χρόνο που χρειάζεται για να μετακινηθεί η φυσελίδα μέσα στην προχοίδα κατά 10 ml και υπολογίζεται η ταχύτητά της σε μένα ένα λεπτό. Αυτή είναι η ταχύτητα της κινητής φάσης. Αν η ταχύτητα ροής δεν είναι επιθυμητή, μεταβάλλεται από το διακόπτη του χρωματογράφου και μετρέται ξανά. Με το πουάρι της προχοίδας δημιουργούμε μια φυσαλίδα. Αν αυτή δεν έχει καλό σχήμα, ξαναπατάμε μέχρι να γίνει μια φυσαλίδα με επίπεδο σχήμα. Μόλις φτάσει η φυσαλίδα στην αρχή της διαβάθμισης της προχοίδας, ξεκινάμε το χρόνο από το χρονόμετρο. Αυτή κινείται με ταχύτητα ροής της κινητής φάσης. Μόλις περάσουν 10 ml, ξαναπατάμε το χρονόμετρο. Και αυτός είναι ο χρόνος που έκανε για να διανύσει 10 ml. Κάνουμε αναγωγή στο 1 λεπτό. Αφού επιτευχθεί η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης στα 30 ml 1 λεπτό, θα γίνουν 3 injection με το λόλιο. Αρχικά, ετοιμάζεται το λογισμικό από τον υπολογιστή. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο κονίδιο για να δει το παράθυρο. Από το μενού Data Read επιλέγουμε την COM COM1 και συνέχεια
τη συχνότητα 9600. Συνέχεια πατάμε Go, ανοίγουν δύο επιπλέον παράθυρα. Στο πάνω παράθυρο θα γράψουμε διάφορα σχόλια, το οποίο θα είναι το έτος, το όνομα της ομάδας, η ταχύτητα ροής που γίνονται τα injection, το δείγμα που θα γίνεται τώρα, που είναι το λόλιο, και ποιο injection γίνεται. Injection νούμερο 1. Συνέχεια, το χρόνο του χρονογραφήματος, που είναι 5 λεπτά, πατάμε OK και το Start όταν θα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το injection. Στη συνέχεια, με μια σύρυγγα υγρών, παίρνετε ακριβώς ένα μικρόλιτρο χωρίς φυσαλίδες. Εδώ δείχνεται πως είναι όταν έχει μόνο αέρα, όταν έχει φυσαλίδα και όταν έχει μόνο δείγμα. Είναι σημαντικό να έχετε πάρει ακριβώς ένα μικρόλιτρο, διαφορετικά θα αλλάξει το πλάτος της κορφής και οπότε το TAFW. Με μια σύρυγγα υγρών, παίρνουμε ποσότητα δείγματος χωρίς φυσαλίδες. Ελέγχουμε για φυσαλίδες και αδειάζουμε ώστε να μείνει ακριβώς ένα μικρόλιτρο. Σε οριζόντια θέση βάζουμε τη σύρυγγα στον εισαγωγέα Α, ασκώντας μια μικρή πίεση για να τρυπήσουμε το σέπτουμ. Τερματίζουμε τη σύρυγγα, την αδειάζουμε απότομα όχι δυνατά και την βγάζουμε γρήγορα. Εμφανίζεται η κορφή του ολαιολίου και συνέχεια κλείνετε το πρόγραμμα. Για το κλείσιμο του προγράμματος, από το μενού Data Read επιλέγουμε Stop και από το μενού Χρώματο Quit. Κάνετε την ίδια δικασία και για τα δύο επόμενα injection στην ίδια ταχύτητα ροής. Στη συνέχεια ρυθμίστε τη ταχύτητα ροής στα 60 ml το λεπτό και κάνετε 3 injection με το λόλιο όπως και πριν. Και τέλος ρυθμίστε τη ροή στα 90 ml το λεπτό και κάνετε ξανά 3 injection με το λόλιο. Στη συνέχεια θα κάνετε το ποιοτικό πληθωρισμό ενός αγνώστου μείγματος αλκοολών. Αρχικά ρυθμίζετε τη ταχύτητα ροής της κινητής φάσης στη βέλτιστη τιμή η οποία σας δίνεται από την υπεύθυνη του εργαστηρίου. Στη συνέχεια θα κάνετε ένα injection από κάθε αλκοόλ ξεχωριστά για να βρείτε το χρόνο έκκλουσή της. Θα χρησιμοποιήσετε τις αλκοόλες μεθανόλη, εθανόλη, προπανόλη και βουτανόλη. Η θερμοκρασία της στήλης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μεγαλύτερο σημείο ζέσεως των αλκοολών, που είναι αυτό της βουτανόλης. Καθώς οι αλκοόλες αυτές έχουν παραπλήσια πολικότητα, ο διαχωρισμός τους θα γίνει με βάση το μέγεθός τους. Έτσι, αρχικά θα βγει πρώτα η μεθανόλη, μετά η εθανόλη, συνέχεια η προπανόλη και τέλος η βουτανόλη. Τέλος, θα κάνετε ένα injection από το άγνωστο μείγμα αλκοολών που σας δίνεται. Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, στο πρώτο μέρος θα γίνει η έβρεση της βέλτιστης ταχύτητας. Σε κάθε κορφή του ολαιολίου θα υπολογίσετε το χρόνο έκπλουσης καθώς και το πλάτος της κορφής. Το πλάτος της κορφής υπολογίζεται ως εξής. Τραβάτε δύο φακτόμενες γραμμές στην κορφή και μετράτε την απόσταση που αυτές τέμνουν τη γραμμή του σήματος. Όχι τον άξονα των χ, αλλά τη γραμμή του σήματος. Έτσι, για κάθε injection θα υπολογίζετε το TAFR και το TAFW και από αυτά υπολογίζετε αρχικά τον αριθμό των σταθερικών πλακών και συνέχεια το ύψος ισοδύναμης σταθερικής πλάκας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μήκος της στήλης είναι 1,22 μέτρα. Το ίδιο θα κάνετε και για ταχύτητα ροής στα 60 ml ανά λεπτό και στα 90 ml ανά λεπτό. Από τις τιμές αυτές θα υπολογίσετε τη μέση τιμή και τυπική απόκριση του ύψους ισοδύναμης σταθερικής πλάκας για κάθε ταχύτητα ροής. Και θα κάνετε ένα διάγραμμα που στον άξονα των χ θα έχετε τη ταχύτητα ροής και στον άξονα των ψ το ύψος ισοδύναμης θεωρητικής πλάκας. Θα είναι μια καμπύλη δευτέρου βαθμού που το ελάχιστό της θα είναι η βέλτιστη ταχύτητα. Το ελάχιστο της καμπύλης βρίσκεται από την πρώτη παράγωγό της. Για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αγνώστου, αρχικά θα υπολογίσετε τους χρόνους έκκλουσης για κάθε αλκοόλ ξεχωριστά, για την μεθανόλη, την εθανόλη, την προπανόλη και την βουτανόλη. Και στη συνέχεια τους χρόνους έκκλουσης των κορφών του άγνωστου μείγματος αλκοολών. Από την αντιστοίχηση των χρόνων προσδιορίζονται οι αλκοόλες του μείγματος. Στο παράδειγμά μας, η χρόνη του αγνώστου μείγματος είναι μετατοπισμένη κατά 0,02 λεπτά, το οποίο οφείλεται στον συγχρονισμό του injection. Οπότε το μείγμα αποτελείται από τη μεθανόλη και τη βουτανόλη.